Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek. Συναγερμό φαίνεται να έχει σημάνει στου κόλπου του δημοκρατικού κόμματο στι Ηνωμένε Πολιτείε μετά την ολοκλήρωση του σημερινού debate μεταξύ του προέδρου Joe Biden και του πρώην προεδρου Donald Trump. Σύμφωνα με πολιτικού αναλυτέ, οι οποίοι μάλιστα είναι φύλλα προσκύμενοι στου Δημοκρατικού, η εμφάνιση του Προέδρου Biden ήταν τουλάχιστον απογοητευτική. Περισσότερα ακούστε στο θέμα το οποίο ετοίμασε ο Αλέξανδρο Λογοθέτη. Το debate ξεκίνησε ιδιαίτερα άσχημα για τον νυν Αμερικανό Πρόεδρο. Το γεγονό είναι ότι όλα τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω του σε σχέση με το αν είναι σε θέση λόγω τη προχωρημένη ηλικία του να ανταπεξέλθει στην άσκηση των καθηκόντων του. Δυστυχώ γι' αυτόν τα πρώτα λεπτά τη τηλεμαχία επιβεβαίωσαν το αντίθετο. Μπέρδευε τα λόγια του και του αριθμού και γενικότερα φαινόταν να τα έχει κατά το κοινό λεγόμενο χαμένα. Χαρακτηριστικότερο το ακόλουθο παράδειγμα όπου ξεκάθαρα χάνει τον ήρμο τη σκέψη του. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do: child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the uh, with, with, with the COVID. Excuse me, with um, dealing with everything we have to do with. Uh, look, if. We beat Σε κάποια άλλη στιγμή, απαντώντα για το θέμα τη παράνομη μετανάστευση που αποτελεί άλλωστε και την αχύλιο πτέρνα τη διακυβέρνησή του, ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε και πάλι να μπερδεύει τα λόγια του και τι σκέψει του, με τον Ντόναλτ Τραμπ να εκμεταλλεύεται στη συνέχεια την ευκαιρία. And I'm Επιπλέον και ως εικόνα, ο πρόεδρος Μπάιντεν φαινόταν να μην στέκεται γερά. Το τηλεοπτικό πλάνο χωριζόταν στα δύο μεταξύ των μόνο ομάχων του debate. Πολλές φορές ο πρόεδρος Μπάιντεν εμφανιζόταν να ακούει τα όσα έλεγε ο Ντόναλτ Τραμπ με ένα απλανές βλέμμα και με το στόμα μισάνοιχτο, προδίδοντας τηλεοπτικά μια αντικειμενική αδυναμία. Στη συνέχεια πάντως και η παρουσία του και η εικόνα του βελτιώθηκαν, δίχως όμως να αλλάζουν δραματικά τις πρώτες κακές εντυπώσεις. Από την άλλη πλευρά ο Ντόναλτ Τραμπ δεν μπορεί να θεωρηθεί ο απόλυτος νικητής καθώς πολλές φορές απέφυγε να απαντήσει ερωτήσεις και συχνά δεν είχε να προσφέρει ένα ξεκάθαρο εναλλακτικό πολιτικό όραμα. Η μόνιμη εποδός του ήταν το πόσο καλά είχε διακυβερνήσει τη χώρα και πόσο τραγική ήταν η κατάσταση υπό τη διακυβέρνηση Biden. Το σίγουρο είναι ότι οι πολίτε που παρακολούθησαν τι απαντήσει του Ντόναλτ Τραμπ για τι ταραχέ τη 6η Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο, θέματα εξωτερική πολιτική, όπω ο πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση και άλλα θέματα αμερικανική εσωτερική πολιτική, δεν βγήκαν σοφότεροι. Επιπρόσθετα, στο κρίσιμο ερώτημα κατά πόσο θα αποδεχτεί το εκλογικό αποτέλεσμα εάν χάσει, η απάντησή του για μία ακόμη φορά ήταν διφορούμενη. Εάν είναι δίκαιες, νόμιμες και καλές εκλογές, απολύτως, απάντησε ο πρώην πρόεδρος επαναλαμβάνοντας τους ψευδείς ισχυρισμού περί στις προηγούμενες εκλογές. If I το σίγουρο είναι πως στις αναλύσεις που ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση της τηλεμαχίας η ετοιμιγωρία ήταν ομόφωνη. Ο πρόεδρος Μπάιντεν υπέστη μια πανολεθρία η οποία έχει θορυβήσει τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι αναλυτέ του CNN, που φιλοξένησε μάλιστα και τη διεξαγωγή του debate, έκαναν λόγο για κρούσει που θα πρέπει τώρα να γίνουν προ το λευκό οίκο, προκειμένου να βρεθεί εναλλακτική υποψηφιότητα. Σημειωτέων ότι ακόμη και η αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρη, σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση του debate, παραδέχτηκε ότι ο πρόεδρο Biden δεν είχε το καλύτερο ξεκίνημα, αλλά είπε ότι είχε ένα δυνατό τερματισμό. Πρόσθεσε δε ότι οι ψηφοφόροι θα πρέπει να εστιάσουν στα επιτεύγματα της διακυβέρνηση Biden και όχι στην εμφάνισή του στην τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Donald Trump. Οι τηλεοπτικέ εντυπώσει, ωστόσο, φαίνεται να καταδικάζουν μέχρι στιγμή τα όποια θετικά τη διακυβέρνηση Biden. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.